Εφιαλτικό πρωινό στον ΒΟΑΚ με καραμπόλες στην Εθνική Οδό Ηρακλείου στο ύψος του Κακού Όρους και στο ρεύμα προς Ηράκλειο. Οι συγκρούσεις οχημάτων διαδοχικές και σχεδόν ταυτόχρονες σε δύο σημεία του ΒΟΑΚ με την εμπλοκή 10 οχημάτων. Το πρώτο αυτοκίνητο είχε τρακάρει, ήταν τρακαρισμένο μόνο του και εγώ πήγα να το αποφύγω. Πατώντας φρένο, έκανα ελιγμούς και έπεσα πάνω του. Φρέναρα εγώ, αλλά γλιστρούσε πάρα πολύ ο δρόμος. Πάρα πολύ. Και μετά κατά συνέπεια ακούγαμε ντακ, 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 τρακέρνανε και οι άλλοι πίσω. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός Γιοταχή έχασε άγνωστο πώς τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε στις μπάρες. Ακολούθησαν συγκρούσεις οχημάτων με το ένα αυτοκίνητο να πέφτει πάνω στο άλλο. Εδώ πατούσαμε όλοι φρένο, ναι. Χτύπησε ένα στον άλλο. Έτρεχαν τα αυτοκίνητα. Με 80 χιλιόμετρα πήγαινε, 70-80 πόσα τρεις. Ο δρόμος ήταν ευρεγμένος. Εσείς πάθατε μεγάλη ζημιά. Πάθατε ζημιά. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Είναι κάπως, το ένα χτύπησε το άλλο. Όταν τρακάραμε, νόμιζα ότι θα φύγει ο κόσμος. Φοβηθήκατε για τη ζωή σας. Πάω να σταματήσω σιγά σιγά και τα φρένα δεν κρατούσαν εύκολα, παρόλο που δεν τρέχαμε καθόλου. Και μια στιγμή που είχαμε σταματήσει, έρχεται το μαύρο το BMW και... Σας με... από πίσω. Ναι. Οδηγοί, αν και φρέναραν, δεν γλίτωσαν τη σύγκρουση και τις υλικές ζημιές. Στο σημείο έσπευσε άμεσα το ΕΚΑΒ, αλλά και η αστυνομία. Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ από καθαρή τύχη αποφεύθηκαν τραγικές καταστάσεις. Ανάλογα με τις συνθήκες πρέπει να οδηγούν. Ο δρόμος ήταν ευρεγμένος, από ό,τι βλέπω. Εντάξει. Και αποφεύθηκαν και τα χειρότερα. Ναι. Ουρές χιλιόμετρων από το Κακό Όρος μέχρι το Αρίνα, λόγω της καραμπόλας 10 οχημάτων. Στην ευρύτερη περιοχή επικράτησε κυκλοφοριακό έμφραγμα, με την κυκλοφορία να περιορίζεται σε μία λωρίδα κυκλοφορίας για αρκετές ώρες. Ενώ λίγα λεπτά αργότερα σημειώθηκε και τρίτη καραμπόλα με την εμπλοκή τριών ακόμη οχημάτων. Υπήρχε κίνδυνο δηλαδή να πάθετε μεγαλύτερη ζημιά. Βέβαια. Δεν την παίξαμε στην αλλού να σκοτωθούμε. Χάσαμε όλοι. Πότσαμε φρένο. Ο δρόμος ήταν ευεργμένο. Δεν σταματούσαμε με τίποτα. Ναι. Φοβηθήκατε. Αρκετά. Αλλά γλιστρούσε ο δρόμος απίστευτα. Δεν μπορούσα να τα καταφέρω. Με φόντο τις τρεις καραμπόλες με τα 13 οχήματα, οδηγοί αναφέρονται στο κακής ποιότητας οδόστρωμα, το οποίο μετατρέπεται σε ολισθηρό με τις βροχοπτώσεις και παγίδα ατυχήματος για διερχόμενους οδηγούς. Θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα οι αναγκαίες παρεμβάσεις, υποστηρίζουν οι αρμόδιοι. Δυστυχώς είναι ένα σημείο πολύ πολύ δύσκολο και επικίνδυνο. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές λόγω της ορισιρότητας του δρόμου και από την Αλμύρα το χειμώνα που πηγαίνει στο οδόστρωμα και λόγω των πολλών και συνεχόμενων στροφών. Το οδόστρωμα είναι παλιό σίγουρα και δεν είναι αντιολισθηρό όπως θα όφιλε να είναι, ειδικά στην περιοχή εκείνη, γιατί βλέπετε ότι πολύ πολύ συχνά έχουμε τέτοιου είδους ατυχήματα. Καλό είναι κάποια στιγμή να αλλάξει. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, μικρότερη ταχύτητα, μεγαλύτερη απόσταση για την ασφάλειά μας.